Μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, επανεκκίνησε η δράση στο μηχανοκίνητο αθλητισμό της Κρήτης με την επιτυχημένη διεξαγωγή του πρώτου αγώνα για το κύπελο αναβάσεων Κρήτης της πρώτης ΙΤΑ και ΚΑΠΑ ΕΒΕ ανάβασης μαλλίων, που πραγματοποιήθηκε στη διαδρομή Μάλια Κράση με τη συμμετοχή 32 οδηγών. Ο αγώνας είχε 3 σκέλη χρονομετρημένων δοκιμών και 2 σκέλη επίσημου αγώνα. Νικητής στη μεγάλη κατηγορία αναδείχθηκε το φαβορί, ο Γιώργος Ανατολιωτάκης, πραγματοποιώντας μια πρόβα τζενεράλε για τον εναρκτήριο αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ασφάλτου που ξεκινάει σε λίγες ημέρες. Ο πολυνίκης οδηγός πέτυχε τον απόλυτο χρόνο της ημέρας στα 2.000 κυβικά με το ταχύτατο Ford Fiesta R5 με 5.20.16. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Γιώργος Περουλάκης με Mitsubishi Evo 8 και χρόνο 5.27.80, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Δημήτρης Καζάνας με Mitsubishi Lancer Evo 9 και χρόνο 5.50.84. Συγχαρητήρια. Είχαμε ένα πολύ όμορφο αγώνα σήμερα. Συγχαρητήρια στον ΑΟΚ και σε όλα τα παιδιά που έτρεξαν για να γίνει αυτός ο όμορφος αγώνας, με αρκετό συναγωνισμό και σε όλους τους συναθλητές μου. Για εμάς πήγανε όλα καλά, κατακτήσαμε την πρώτη θέση, μία νίκη ακόμα και ετοιμαζόμαστε για το ξεκίνημά μας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ασφάλτου στο Ράλι Κέντα σε 20 μέρες. Στα δίλητρα νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Χριστάκης με πεζό 306 και χρόνο 5.27.90. Ακολούθησε στη δεύτερη θέση ο Τίτος Τιτάκης με το εντυπωσιακό Citroën DS3 στο ντεμπούτο του στους ελληνικούς αγώνες, σημειώνοντας χρόνο 5.38.87, ενώ μόλις 4 δέκατα πίσω του τρίτος ήταν ο Ανδρέας Μαραγκάκης με Honda Civic Type R. Στην κατηγορία των 1.600 κυβικών, ο Μιχάλης Ζερβάκης με Citroën Saxo ήταν ταχύτερος με συνολικό χρόνο 5.34.11, με τον Άγγελο Σφίγγα με Peugeot 206 να είναι δεύτερος με 5.37.86 και το Γιάννη Δαμιανάκη με Peugeot 106 να ανεβαίνει στην τρίτη θέση του βάθρου με 5.47.37. Στα μικρά 1.400, ο Γιώργος Ιωαννίδης με Citroën πήρε την νίκη με 6.11.19. Ο Μιχάλης Πουλάκης με το νέο του, το Γιώτα Γιάρης, τερμάτισε δεύτερος με 6.33.74, ενώ στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Στράτος Σταματάκης με Peugeot 106 ραλί και χρόνο 6.38.40. Ήταν ένα πολύ ωραίος αγώνας, ο γύρος μας έκανε το χατήρι. Συγχαρητήρια στη Λέσχη και στον επόμενο με το καλό. Ένα μεγάλο μπράβο στην οργάνωση και στους ανθρώπους που στελέχωσαν τον αγώνα για να έρθει εις πέρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο Χερσονήσου και στην Περιφέρεια Κρήτης για τη στήριξη και εύχομαι ο επόμενος αγώνας να είναι υπό καλύτερες συνθήκες και όχι υπό συνθήκες πανδημίας, ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν όλα πιο ανοιχτά και πιο ρόδινα.